Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει από την αρχή να τονιστεί και στη κυβέρνηση και σε εκείνους που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα δίκτυα μεταφοράς ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά έχει χάσει τη δεδηλωμένη. Στηρίζεται μονάχα νομοτυπικά στο γεγονός ότι έχει πάρει 50 έδρες κλεμμένες από τα άλλα κόμματα βάσει του καλπονοθευτικού εκλογικού συστήματος. Αν αφαιρέσουμε τις 50 έδρες, την έχει χάσει τη δεδηλωμένη. Λοιπόν, και πέρα από το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι να αγοράσουν πρέπει να γνωρίζουν ότι αμέσως μόλις έρθει πάρει την εμπιστοσύνη του λαού ο ΣΥΡΙΖΑ, θα καταργήσει τον νόμο, θα τον καταργήσει. Και δεν το λέμε, φαίνεται παράξενο που το λέμε. Πάντοτε η αντιπολίτευση, όταν δεν συμφωνούσε με την κυριαρχούσα μάλιστα κυβέρνηση, έλεγε μόλις πάρω τις εκλογές θα καταργήσω αυτό τον νόμο. Γιατί σας φαίνεται παράξενο να το λέμε εμείς? Το λέμε και το τονίζουμε. Όσον αφορά τώρα την πρόταση που μας γίνεται για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αποδεικνύει ακριβώς ότι δεν έχει πια τη δύναμη, την έχει χάσει και γι' αυτό ζητάει να συγκυβερνήσουμε. Να συγκυβερνήσει το Ζενίθ με τον Αδύρ. Δηλαδή θα εγκαταλείψει η κυβέρνηση την πολιτική του δανεισμού. Θα εγκαταλείψει η κυβέρνηση την πολιτική να αρπάζει από το λαό και να σώζει τις τράπεζες. Εάν σκέφτεται να τα εγκαταλείψει όλα αυτά η κυβέρνηση, δεν πιστεύω, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, να έχουμε αντίρρηση να συγκυβερνήσουμε με τη Νέα Δημοκρατία, εφόσον εγκαταλείψει όλη αυτή την πολιτική που έχει και που ισχυρίζεται ότι έχει. Αγαπητοί συνάδελφοι, πέρα από όσα είπανε οι εισηγητές και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα το συγκεκριμένο της ασφάλειας της χώρας, όπου σε καμιά περίπτωση δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία να παραχωρηθεί σε ξένους πολίτες. Πέρα από αυτό, πέρα από το γεγονός το συγκεκριμένο της ασφάλειας, υπάρχει ένα άλλο γεγονός ουσιαστικό. Εάν η χώρα θέλει να απεξαρτοποιηθεί οικονομικά και πολιτικά από τους ξένους, στηρίζεται και πρέπει να στηριχθεί, τα είπαμε και χθες και προχθές, στην αγροτική οικονομία και δεύτερον στη βαριά βιομηχανία, η οποία για να κινηθεί έχει ανάγκη ηλεκτρική κίνηση και για να μπορέσει να αποκτήσουμε ηλεκτρισμό, έχουμε από τις 5 πηγές ενέργειας, οι 4 βρίσκονται στη χώρα μας. Είναι το νερό με τις υδατοπτώσεις, είναι ο ήλιος με τα φωτοβολταϊκά, είναι ο αέρας, ο άνεμος δηλαδή με τις ηλεκτρογεννήτριες και είναι και η γεωθερμία. Η κάθε μια από αυτές ξεχωριστά, εάν δεν το γνωρίζετε να το μάθετε, μπορεί να καλύψει από μόνη της και τις 54 τερατοβατόρες που έχουμε σήμερα και καταναλώνουμε στη χώρα μας. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά αυτή είναι η ουσία. Και επειδή πρέπει να τελειώνω και θέλω να είμαι πάντοτε στην ώρα μου, αν και μου περιορίστηκε ο χρόνος, θέλω να πω. Πρέπει να γίνει κατανοητό. Το χρήμα από μόνο του δεν παράγει αξίες. Αξίες παράγει ο εργαζόμενος. Το χρήμα αντιπροσωπεύει και ανταλλάσσει αξίες. Εάν δεν δουλέψουν οι εργαζόμενοι, δεν έχουμε καθόλου παραγωγή αγαθών. Και γι' αυτό το πρόγραμμα όλο του ΣΥΡΙΖΑ στηρίζεται σε αυτόν τον κανόνα, σε αυτό το αξίωμα. Θα καταφέρουμε, αν μας δώσει την εμπιστοσύνη το λαό, να φέρουμε το λαό στην εξουσία, ο οποίος θα δώσει δουλειά αμέσως σε όλο τον κόσμο, ώστε να παράγονται αγαθά.
Με την ελπίδα ότι ήμουν ακριβή στην ώρα μου, ευχαριστώ για την υπομονή σας. Και εμείς ευχαριστούμε.